Φίλε και φίλοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Ελλάδα Παντού έχω καλέσει και είναι ήδη εδώ κοντά μου, τον βλέπετε και θα τον ακούσετε αμέσως τώρα, τον γιατρό και πολιτικό, τον καλό μου φίλο, τον Θανάση Βαθιώτη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαθιώτη. Αφήσατε το ιατρείο και ήρθατε εδώ γρήγορα. Γρήγορα, όχι. Ξέρετε, το ίδιο έπαθα και χτες. Πρέπει να κάνουμε μία εκπομπή και μάλιστα όχι μόνο για πολλές εκπομπές, για την κίνηση. Εσείς στην περιφέρεια που είστε μαζί με εγώ. Απίστευτη κίνηση. Εσείς είστε. Νομίζω η καινούργια διοίκηση πρέπει να λάβει να το δείτε γι' αυτό. Όχι μόνο εμείς, αλλά και η Τροχέα και το αντίστοιχο Υπουργείο σε συνεργασία, θα έλεγα. Ναι. Και πρέπει εκεί που ολιγορεί, θα έλεγα, ή δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα πλέον η πολιτεία, να μπαίνει, εννοώ η κυβερνητική πολιτεία, να μπαίνει η περιφέρεια με όσους μηχανισμούς έχει αλλά και γίνει, η Δήμη τέλος πάντων. Αυτό πρέπει να γίνει θεσμό. Να το είχαμε, δεν μπορεί για 2 χιλιόμετρα να κάνει 35 λεπτά. Αυτό το είχαμε και στην Ομαρχία το πρόβλημα και προσπαθήσαμε να το λύσουμε. Και εσείς το θυμάμαι. Προσπαθήσαμε να το λύσουμε, αλλά δεν λύνεται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έκανα και 35 χρόνια την εκπομπή κάθε μέρα παντού για την Τροχέα. Και καταλαβαίνετε. Είσαι το πρώτο που ξεκίνησε το πρώτο. Θέλω τώρα να πάμε. Γιώργο, γιατί πέρα από μακροχρόνια φιλία και πλέον. Θανάση μου, θέλω να πάμε. Γιατρέ μου, θέλω να πάμε τώρα στο εμβόλιο. Να πάμε σε αυτό το εμβόλιο που λέει η πολιτεία ότι έχω δύο. Έχω και αυτό πάνω από 70 ετών και έχω και αυτό. Ο λόγος για το εμβόλιο της γρίπης. Είναι δύο τα εμβόλια της γρίπης. Ναι. Ουσιαστικά έξι κυκλοφόρουν στην Ελλάδα. Τα τέσσερα είναι τα τετραδύναμα, τα παλιά, αυτά που είχαμε από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που μου συνέστησε σε μένα ο γιατρός μου να κάνω, θα είναι ο Βαθιώτης. Ναι, αυτό που συνέστησα εγώ προς το παρόν είναι γιατί λέμε ότι τα δύο καινούργια, τα ενισχυμένα τα εμβόλια, εγώ τα δίνω σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα, βαριά υποκείμενα νοσήματα και ενδεχομένως, εάν πάθουν γρίπη, να έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα για την εξέλιξη της ζωής τους. Λέω λοιπόν ότι είναι καλό φέτος, εγώ τουλάχιστον ως γιατρός το λέω, είναι καλό φέτος να μπει στην κοινότητα το εμβόλιο με όσους ανθρώπους μπει το ενισχυμένο. Να δούμε τις παρενέργειες. Ήδη έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν αρκετές παρενέργειες. Δεν θέλω να φοβήσω τον κόσμο. Εγώ λέω ότι πράγματι το εμβόλιο, κάθε εμβόλιο πρέπει να το κάνει αυτός που το έχει ανάγκη, αυτός που το δικαιούται και επομένως να μην κάνουμε πράγματα τα οποία είναι ίσως υπερβολικά. Δηλαδή επειδή ήρθε το καινούργιο εμβόλιο, αρκεί να σας πω τούτο. Για κάθε ένα από τους παράγοντες, είναι τετραδύναμο όπως λέμε, ο κάθε ένας παράγοντας είχε 15 μονάδες, το λέω για τον κόσμο που μας ακούει, ναι. Εμείς έχουμε άλλες μονάδες μέτρες, αλλά λέμε 15 μονάδες. Να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει 15 μονάδες, έτσι. Ναι, το ενισχυμένο λοιπόν είχε 60 στο κάθε. Α, 60. Στο κάθε, διαφορά τεράστια. Έτσι. Άρα λοιπόν 15 με 60 είναι μια τεράστια διαφορά. Και λέμε ότι το ένα εμβόλιο από τα ενισχυμένα μπορεί να το κάνει κάποιος από τα 60 και πάνω, εφόσον έχει υποκείμενα νοσήματα ή και μόνο την ηλικία. Εγώ δεν θεωρώ ότι μόνο ηλικία, γιατί ξέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι 80ριδες και στίβουν την πέτρα. Και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι 50ριδες και δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Επομένως λοιπόν, καταλαβαίνετε, εσείς δεν ανήκετε στην κατηγορία λοιπόν των 50. Κάπου εκεί κοντά είμαι. Κάπου εκεί κοντά, γιατρέ μου, και το ξέρετε αυτό. Η βιολογική σας ηλικία είναι πολύ μικρότερη λοιπόν, από την πραγματική. Πολύ. Τώρα, τι λέτε στον κόσμο, γιατί με λίγα λόγια όταν του λέτε αυτό κάνε και εκείνο μην το κάνεις ή να το δούμε, δεν φοβάται ο κόσμος. Όχι. Ο κόσμος τα αποκρίνεται. Καταρχάς, δεν ρωτάς ποτέ τον ασθενή τι να του κάνεις. Δηλαδή, είναι δυνατόν εγώ να ρωτήσω τον ασθενή τι αντιβίωση θα του δώσω. Όχι. Αυτό που τον ρωτάω είναι αν έχει αλλεργία στην αντιβίωση. Από εκεί και πέρα, το τι αντιβίωση θα πάρει. Ποια είναι για το ανώτερο αναπνευστικό, ποια είναι για το κατώτερο, ποια για το ροπητικό, ποια είναι για τα ιγμόρια ή για μία δερματίτιδα. Αυτό έχει να κάνει με την εντολή του γιατρού. Δεν θα ρωτήσω εγώ τον ασθενή αν πρέπει να του δώσω την τάδε αγωγικά. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος φαρμακο... είναι αν έχει αλλεργία. Σωστά. Κάποιος φαρμακοποιός μπορεί να σας πάρει, να σας πει τι να κάνω σε αυτό τον ασθενή που είναι εδώ και μου είπε ότι του είπες να κάνει αυτό και τώρα μου λέει ότι έχει αλλεργία. Εγώ δεν δέχομαι καταρχάς από το φαρμακοποιό, δεν δέχομαι. Τι θα μου πει,
τι εμβόλιο θα δώσω στον ασθενή μου. Όχι, όχι. Μήπως πει ότι να τώρα μου λέει ότι έχει αλλεργία που δεν σας είπε εσάς. Αυτό, ναι. Αυτό λοιπόν, εγώ τώρα το ρωτάω. Μπορεί να με το πει σε άλλο γιατρό. Εγώ πριν δώσω οποιοδήποτε φάρμακο, ρωτάω τον ασθενή μου και γι' αυτό. Ένα υποθετικό ήταν το ερώτημά μου αυτό. Μέχρι, στιγμής, μέχρι τώρα καριέρα μου, η οποία είναι. Πλούσια και μεγάλη. Πλούσια και μεγάλη και ως ερευνητής γιατρός ακόμα. Θέλω να σας πω ότι δεν μετριώνται ούτε στα δάχτυλα της μιας χειρός τα άτομα τα οποία έκαναν αλλεργία από αγωγή που τους έδωσα. Ούτε στις μιας χειρός τα... Δεν το είπα έτσι. Λοιπόν, το λέω ως εξής. Ένας που θα δηλώσει αλλεργία. Ναι, ένας που θα δηλώσει αλλεργία μας το δηλώνει εμάς. Και γιατί, αν το ξεχάσει και δεν το δηλώσει εσάς. Είναι... Και το πει στον φαρμακοποιό. Ναι, μπορεί να με πάρει φαρμακοποιό. Μπράβο, εκεί το πάω. Αλλεργία, όχι για το φάρμακο. Όχι, δεν υπάρχει αλλεργία. Αν έχει αλλεργία, τότε δεν πρέπει να κάνει κανένα εμβόλιο. Γιατί θα έχει αλλεργία στο συγκεκριμένο εμβόλιο και μάλιστα λέμε αν κάποιος έχει αλλεργία στο αυγό. Γιατί τα περισσότερα εμβόλια φτιάχνονται μέσα στο ιστό του αυγού. Τώρα, να σας πάω για λίγο και βέβαια θα πάμε και σε άλλα θέματα. Στο εμβόλιο της COVID-19. Ναι. Εκεί τι γίνεται, γιατρέ μου, τι γίνεται, Θανάση μου, Βαθιώτη. Εκεί είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα. Εγώ μου κάνει τα τέσσερα. Αυτή τη στιγμή. Μέσα τα τέσσερα. Τι θα κάνω, θα κάνω και στο άλλο. Είναι από αυτά που δεν σε εύχομαι να τα εκατοστήσετε, βέβαια. Μην χειρότερα πάει και. Έτσι δεν κάνω, καλά, παλιά. Παλιά, ο Κωνσταντέρο ήταν πέτρε. Ναι, Σταυροκοπιόταν. Σταυροκοπιόταν, έτσι. Κοιτάξτε. Και πάλι το εμβόλιο για τον κορονοϊό είναι επικαιροποιημένο. Λέμε το κάνουν τα άτομα. Αυτός που έχει κάνει 4 μπορεί να κάνει και το 5, εκεί το πάω. Μπορεί να κάνει και το 5 και το 6 όταν χρειαστεί. Αλλά είπαμε άτομα τα οποία είναι άνω των 65 ετών, εφόσον λέμε βάζουμε σαν άξονα την ηλικία, ή από 18 ως 65 άτομα τα οποία έχουν υποκείμενα βαριά νοσήματα. Δηλαδή μια καρδιοπάθεια, μια αναπνευστική ανεπάρκεια, μια νεφρική ανεπάρκεια, υπατική ανεπάρκεια, ζαχαρόδιαβήτη αρρύθμιστο, έτσι όχι ρυθμισμένος, για να μην βάλουμε τους ανθρώπους και τρέχουν τώρα μέρα μεσημέρι. Ο αρρύθμιστος διαβήτης, ο οποίος δεν έχει να κάνει μόνο με το εμβόλιο, έχει να κάνει και με πολλά άλλα προβλήματα. Επομένως, αυτό πάλι θα το αποφασίσει ο γιατρός σε σχέση με τον ασθενή. Δεν το αποφασίζει ο ασθενής να πει άντε ξύπνησε. Δηλαδή, εγώ θα πάρω το Θανάση στο Βαθιώτη και θα του πω: μπορώ να κάνω το εμβόλιο COVID-19. Ακριβώς. Και πρέπει να έχουμε διάφορες συνιστώσεις, όπως να μην υπάρχει κάποια ίωση στον κυροϊκή, να μην υπάρχει κάποια άλλη λίμωξη κ.ο.κ. Τα εμβόλια, εγώ λέω σταθερά, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ότι τα εμβόλια μπορεί να γίνονται την ίδια μέρα. Σε δύο σημεία του σώματος, στο δεξί και στο αριστερό, και να πηγαίνει σαν κρεμάστρα. Εγώ πάντοτε, επειδή είμαι γιατρός παλαιών αρχών και είμαι ίσως από την τελευταία γενιά των κλινικών γιατρών και έζησα με καθηγητάδες οι οποίοι ήταν. Ξέρουμε τα νάση μας. Κολοσσοί. Εγώ τουλάχιστον. Ναι. Επομένως και έμαθα εκεί τα γράμματά μου. Λέω ότι ποτέ δεν θα σύστηνα ένα εμβόλιο να το κάνει κάποιος την ίδια μέρα. Μπορεί να μην πάθει. Και τα δύο μαζί. Τα δύο μαζί. Μάλιστα. Μπορεί να μην πάθει κανένας ποτέ τίποτα. Αλλά είναι κακό να παίζεις και με πιθανότητες να πάθει κάποια στιγμή κάποιος κάπου κάποτε μία παρενέργεια. Λοιπόν, πάμε μια μουσική ανάσα να πάρουμε και αμέσως μετά θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Θανάση τον Βαθιώτη, μιας και άργησε λιγουλάκι να έρθει. Άργησε το κομμάτι. Το κύριο, το κόμμα. Ναι. Αλλά, αμέσως μετά θα πούμε.